Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα και χρόνια πολλά για την α, ημέρα βεβαίως των Θεοφανίων στην Ελλάδα και θα μου επιτρέψετε να πάρω αυτή την ευκαιρία για να πω στους αδελφούς Αρμενίους τα καλά Χριστούγεννα, το Σορχαβόρ Σούρμπ Τσνούντ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους αδελφούς Αρμενίους. Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους αδελφού Αρμενίους με του οποίους μοιραζόμαστε κοινό παρελθόν, κοινού αγώνε, κοινά εγκλήματα σε βάρος μας, με τη γενοκτονία των Τούρκων, κοινό γενοκτόνο και δολοφόνο του Οθωμανού Τούρκου, η γενοκτονία των Αρμενίων και η γενοκτονία των ελληνικών πληθυσμών έχουν τεράστια κοινά, μια κοινή ιστορία, κοινό πολιτισμό πολλές φορές και ας είμαστε μακριά, και πολλά κοινά στο σήμερα και το αύριο. Με τους Αρμενίους αδελφούς μοιραζόμαστε και την καθημερινότητά μας και στην Ελλάδα και εδώ στην Αμερική με φίλους, με γείτονε, με συμμαθητές, με συμφοιτητές, με συναγωνιστές Αρμενίους. Αγωνιζόμαστε για τα εθνικά μας θέματα μαζί με τους Αρμενίους εδώ στις Ηνωμένε Πολιτείε. Και επειδή έχω πάρα πολλούς φίλους Αρμενίους, δεν είμαι Αρμένιος, αλλά θέλω να πω ότι τα τελευταία χρόνια νιώθω Αρμένιος και νιώθω Αρμένιος αντιλαμβανόμενος και κατανοώντας πλήρως τον αγώνα, τον ηρωισμό των αδελφών Αρμενίων. Θέλω λοιπόν να πω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα και θέλω να πω επίσης δύο πράγματα με αυτήν την αφορμή. Για τους αδελφούς Αρμενίους, πρώτα απ' όλα υπάρχουν ακόμα prisoners of war, υπάρχουν ακόμα Εχμάλωτη Πολέμου στις φυλακές του Αζερβαϊτζάν και αγνοούμενοι. Και εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει αγνοούμενος και εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε πολύ καλά το 1974 στην Κύπρο μας τι σημαίνει να μην ξέρουμε τα βασανιστήρια και το τι ακριβώς έχει συμβεί με τους συμπατριώτες μας. Υπάρχουν λοιπόν Εχμάλωτη Πολέμου που πρέπει διαρκώς να απαιτούμε να αποφυλακιστούν και να απελευθερωθούν. Το δεύτερο, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε, και είναι και ο λόγος που κάνω και αυτό το live, το μικρό αλλά νομίζω σημαντικό live, είναι ο διάδρομος του Λατσίν, εκεί όπου οι δολοφόνοι Αζερότουρκοι έχουν προκαλέσει τον αποκλεισμό των Αρμενίων του Αρτσάχ και έχουν προκαλέσει μία ανθρωπιστική καταστροφή. Όποιος γνωρίζει τα βασικά από την περιοχή καταλαβαίνει ότι 120.000 Αρμένοι είναι εγκλωβισμένοι στο Αρτσάχ, είναι εγκλωβισμένοι στην γη που τους ανήκει ιστορικά, πολιτισμικά, πολιτικά, εθνολογικά και λογικά. Είναι λοιπόν, έμειναν εκεί, ζούνε εκεί και πραγματικά αυτή τη στιγμή Είμαστε μπροστά σε μια ανθρωπιστική καταστροφή. Γιατί? Γιατί οι Αζέρι έχοντα κλείσει τον διάδρομο του Λατσίν, έχουν κλείσει την επικοινωνία του Αρτσάχ με την Αρμενία και είναι το, η Αρμενία, είναι το Αρτσάχ μάλλον στο έλεος του Θεού. 120.000 άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. 120.000 άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα οποία θα έπρεπε να είναι δεδομένα. 120.000 άνθρωποι οδηγούνται στον αφανισμό γιατί μιλάμε για εθνοκάθαρση με τις πράξεις του καθεστώτος του Αλίεφ, του καθεστώτος του Αζερβαϊτζάν σε συνεργασία πάντα με την Τουρκία. Το State Department πριν από λίγες μέρες εξέδωσε ανακοίνωση και καλεί το Αζερβαϊτζάν να ανοίξει τον διάδρομο. Η πολιτική του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δυστυχώς φαίνεται ότι είναι πολύ δυνατή αυτό είναι το χαρτί των Αζέρων. Αλλά υπάρχουν, ξέρω ότι ο γερουσιαστή Μενέντε και ακόμα πολλοί γερουσιαστές εδώ στι ΗΠΑ ετοιμάζουν μια κίνηση που θα χτυπήσει την οικονομία των Αζέρων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι να στηρίξουμε και να είμαστε στο πλευρό τη ΑΝΚΑ του λόμπι των Αρμενίων εδώ πέρα. Αλλά πάνω απ' όλα, οφείλουμε όλοι να μιλάμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κανάλια μας αποκλείουν από αυτό το θέμα. Αλλά οφείλουμε να μιλάμε όλοι στο facebook, στο twitter, όπου μπορούμε για το έγκλημα το οποίο λαμβάνει η χώρα σε βάρος των Αρμενίων. Σήμερα λοιπόν, επειδή είναι Χριστούγεννα για την Αρμενία μας, θα ήταν α, υποκρισία να μην μιλήσουμε για τα άσχημα και να μιλάμε μόνο για τις ευχέ. Ναι, καλά Χριστούγεννα και ναι, η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει ειρήνη και ευημερία στον δοκιμαζόμενο, στον βασανισμένο, στον ηρωικό λαό που αντιστέκεται. Οι Αρμένοι είναι λίγοι στον πληθυσμό, τεράστιοι σε προσωπικότητα και σε ηρωισμό και πρέπει επιτέλους όλοι να το κατανοήσουμε. Είναι εγκληματικό εμείς οι Έλληνες να αρνούμαστε, να μάθουμε την ιστορία και να αρνούμαστε να κατανοήσουμε τους δεσμούς που έχουμε με τους αδελφούς Αρμενίους. Γι' αυτό λοιπόν, μέσα από τη δύναμη που έχει η φωνή μου, λέω δυνατά τέλος στον αποκλεισμό του Αρτσάχ, τέλος στα εγκλήματα πολέμου εναντίον των Αρμενίων, τέλος στην βαναυσότητα, τέλος στην αυθαιρεσία, τέλος α, στις πράξεις α, που αποτελούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας των Αζέρων. Οι Έλληνες ποτέ δεν πηγαίναμε... Με τον ισχυρό ή με τον πλούσιο ή με το συμφέρον. Οι Έλληνε έχουμε χρέο να πηγαίνουμε με το δίκαιο, με το σωστό, με το ιστορικό σωστό. Και ξέρουμε πολύ καλά, έχοντα και εμεί ανοιχτά μέτωπα, τι σημαίνει ο κόσμο να είναι στο πλευρό μα. Εμεί λοιπόν οι Έλληνε, α είμαστε στο πλευρό τη Αρμενία αυτά τα Χριστούγεννα. Α είμαστε στο πλευρό των αδελφών μα. Εγώ δεν νιώθω. Ότι είμαι ένα ξένο κομμάτι με την Αρμενία νιώθω Αρμένιο χωρί να έχω δεσμού Γιατί, γιατί πάντα με εγωίτευε η ιστορία, το δίκαιο, το σωστό και πάντα με εγωίτευε το να είμαι στην πλευρά όχι του αδύναμου αλλά του αληθινού και του ηρωικού. Και οι Αρμένοι, όταν έγινε η εισβολή των Αζέρων, έμειναν εκεί να πολεμήσουν, επέστρεψαν να πολεμήσουν. Η διασπορά εδώ δίνει τεράστιους αγώνες, κοινού αγώνες πολλές φορές, Έλληνες και Αρμένοι στην Ουάσιγκτον, να μην πάρουν τα F-16 οι Τούρκοι, να μην πάρουν τα F-35 οι Τούρκοι. Είναι ιστορικό μας χρέος να είμαστε στο πλευρό των Αρμενίων αδελφών μας. Θα το λέω καθημερινά, κάποιοι αναρωτιούνται γιατί στις εκπομπές μου στον Ελλάς FM μιλάω συνέχεια για Αρμενία, όποιο δεν το καταλαβαίνει είναι η μημαθής, είναι ανιστόρητο και αστιχίωτο. Ξέρετε ότι δεν μασάω τα λόγια μου και ξέρετε ότι δεν θα πάψω ποτέ να λέω την αλήθεια, κυρίω όσον αφορά τον αγώνα των αδελφών Αρμενίων. Επειδή λοιπόν οι φωνέ είναι λίγε, επειδή λοιπόν οι φωνέ φημώνονται και επειδή λοιπόν κάποιοι θέλουν να κλείνουν τα μάτια, εγώ θα το πω και θα το πω όσο πιο δυνατά μπορώ. Ανοίξτε τα μάτια, ανοίξτε τα αυτιά και πάνω απ' όλα. Ανοίξτε το στόμα να μιλήσουμε για την ηρωική Αρμενία. Το Αρτσάχ ήταν, είναι και θα είναι Αρμενία. Το Αρτσάχ υπάρχει εκεί ως αρμενικό έδαφος για χιλιάδες χρόνια. Οι Αζέρι έχουν ιστορία μικρότερη της κοκακόλα cola Αυτό είναι η απάντηση σε οποιοδήποτε άλλο επιχείρημα. Οι Έλληνες έχουμε ηθικό, ιστορικό χρέος να είμαστε στο πλευρό των αδελφών μας Αρμενίων. Ε, θέλω λοιπόν για ακόμα μια φορά να πω χρόνια πολλά και καλά Χριστούγεννα στους αδελφούς Αρμενίους. Θέλω για ακόμα μια φορά να το πω και δεν είναι καλά τα αρμένικά μου αλλά ε, Σορχαβόρ σουρμπ, Τσνούντ σε όλους τους Αρμενίους. Έχω μια εξαιρετική σχέση εδώ με τον Αρχιεπίσκοπο των Αρμενίων στη Νέα Υόρκη α, ο οποίος είναι πολύ καλός φίλος. Έχω μια πολύ καλή σχέση με πολλούς Αρμενίους τους οποίους αγαπώ, εκτιμώ και σέβομαι. Αλλά καμία αγάπη, εκτίμηση και σεβασμός δεν έχει σημασία άμα φιμώνουμε το στόμα μας, άμα κλείνουμε το στόμα μας και άμα κλείνουμε τα αυτιά μας. Στο πλευρό λοιπόν των Αρμενίων, στο πλευρό του ιστορικά δίκαιου και στο πλευρό πάνω απ' όλα της α, δικαιοσύνης 120.000 Αρμένοι δίνουν αγώνα επιβίωσης καθημερινά, εδώ και πάνω από ένα μήνα. Δεν μπορούμε άλλο να σιωπούμε. Δεν μπορούμε άλλο να κρυβόμαστε. Δεν μπορούμε άλλο να κάνουμε ότι δεν είδαμε, δεν ξέρουμε. Γιατί η ιστορία απέδειξε ότι τελικά όταν κλείνουμε τα μάτια η γενοκτονία συμβαίνει ούτως ή άλλως. Και η ιστορία απέδειξε ότι όταν κλείνουμε τα μάτια η εκδίκηση θα έρθει πάνω μας. Τα εγκλήματα που γίναν το 15 σε βάρος των Αρμενίων έγιναν και σε βάρος των Ελλήνων λίγα χρόνια αργότερα. Τα εγκλήματα που ξεκινάνε από την Αρμενία ιστορικά κατεβαίνουν προς τα κάτω και ό,τι κατάλαβε ο καθένας. Γι' αυτό λοιπόν η πρώτη γραμμή αντίστασης πρέπει να είναι στην Αρμενία για εμάς τους Έλληνες. Να είμαστε στο πλευρό των αδελφών Αρμενίων έχοντας έναν κοινό προαιώνιο εχθρό τους Τούρκους. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς λέμε δυνατά ότι απαιτούμε το τέλος του αποκλεισμού του Αρτσάχ απετούμε το άνοιγμα του διαδρόμου του Λατσίν, απετούμε το να έχουν τα παιδιά του Αρτσάχ πρόσβαση σε γάλα, πρόσβαση σε φαγητό, πρόσβαση σε, αγαθά πρώτης ανάγκης και είναι υποκριτικό να λέμε χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλά Χριστούγεννα, αλλά να κλείνουμε τα μάτια στα εγκλήματα που τελούνται σε βάρος ενός λαού όπως είναι ο Αρμενικός και ο λαός του Αρτσάχ. Οι, κάτοικοι του Αρτσάχ απέδειξαν τον ηρωισμό τους. Και το λιγότερο που εμείς οφείλουμε να κάνουμε είναι να είμαστε στο πλευρό τους αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω πώς και κάνω έκκληση. Κάντε σε αυτό το βίντεο. Ελάτε να κάνουμε αναρτήσεις διαρκώς. Μετράνε, έχουν σημασία. Ωραίε οι αναρτήσει για κουραμπιέδε και μελομακάρονα, όλα χρειάζονται, αλλά κάποιε αναρτήσει έχουν μεγαλύτερη σημασία από τι άλλε. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και μπορούμε να κάνουμε την διαφορά όταν θα αναρτήσουμε πράγματα που άλλα μέσα ενημέρωσης δεν μας επιτρέπουν. Μπορεί να έχουν πολλά χρήματα, μπορεί να έχουν δύναμη λόγω του φυσικού αερίου, μπορεί να έχουν δύναμη λόγω α, του πετρελαίου, αλλά ξέρετε κάτι, ο Καζατζάκης, ο μεγάλος Καζαντζάκης έλεγε ότι υπάρχει ένας νόμος παντοτινός. Στην αρχή κερδίζει το κακό στη συνέχεια πάντα θα επικρατήσει το καλό. Και το καλό είναι η Αρμενία. Και το δίκαιο είναι η Αρμενία. Κλείνοντας λοιπόν αυτό εδώ το live, εδώ από το Long Island, εδώ από τον Δημήτρη Φιλιππίδη, εύχομαι ολόψυχα, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους αδελφούς Αρμενίους, καλά Χριστούγεννα σε όλους τους αδελφούς οι οποίοι γιορτάζουν την γέννηση του Θεανθρώπου και αυτή η γέννηση φέτος να φέρει ειρήνη, ευημερία και δικαιοσύνη για τους αδελφούς μας. Χρόνια πολλά λοιπόν, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Κύπρος και ζήτω η Αρμενία μας. Να είστε όλοι καλά, να έχουμε καλή χρονιά και να έχουμε δύναμη, δύναμη για να υπερασπιζόμαστε παρά τις αντικσοότητες το καλό, το δίκαιο, το τίμιο και το ιστορικά αποδεκτό. Και η ιστορία είναι με το μέρος της Αρμενίας και του Αρτσάχ. Αδέλφια στο Αρτσάχ, γιατί ξέρω ότι μας βλέπετε και εκεί. Είμαστε δίπλα σας. We stand united on your side. Είμαστε δίπλα σας, γιατί είστε οι ήρωες αυτής της ιστορίας. Και οι ήρωες στο τέλος κερδίζουν και θα κερδίσουν. Δεν είστε μόνοι σας. Εδώ από την καρδιά της Νέας Υόρκης στέλνουμε αυτό το μήνυμα. Και μέσα στη βδομάδα θα έχω ένα ειδικό αφιέρωμα στην εκπομπή μου για αυτό το ζήτημα. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, ζήτω η Κύπρος, ζήτω η Ελλάδα και ζητώ η Αρμενία. Να είστε όλοι καλά. Χρόνια πολλά.